Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Ιωσή. Σηκώθηκες νωρίς, βλέπω. Πιάστηκες καλώς με δουλειές. Έχω κάποια πράγματα να κάνω. Εξάλλου, δεν κοιμήθηκα και πολύ απόψε. Δεν αισθάνεσαι καλά. Μήπως είσαι άρρωστη. Να φωνάξω ένα γιατρό. Όχι, όχι. Καλά είναι. Αλλά να, είδα ένα περίεργο όνειρο την νύχτα. Ξύπνησα. Από εκείνη την ώρα είμαι πολύ ανήσυχη και δεν με ξαναπεί. Όνειρο. Τι όνειρο. Να, είδα ότι στεκόμουν εδώ στην αυλή του Μεδούσα. Ξαφνικά, μία μπάλα φωτιάς έπεσε από τον ουρανό. Ήρθε εδώ, έκανε ένα γύρο από πάνω και μπήκε μέσα στη δουλειά μου. Με ένα περίεργο πράγμα. Δεν με έκυγε καθόλου. Περίεργο όνειρο, πράγματι. Ελπίζω να είναι για καλό. Μακάρι. Και εγώ αυτό είπα. Μα και εσένα σε βλέπω κάπως σκεπτικό. Κοίτα, Μαρία. Το σκέφτηκα καλά. Και βλέπω ότι δεν πάει άλλο. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να σε κάνω γυναίκα μου. Είναι καιρός πια. Θα συζητήσω από τους δικούς σου. Είσαι καλή γυναίκα, Μαρία. Ενάρετη και οργανωμένη μυθικές αρχές. Δεν θα βρω άλλη σαν εσένα. Το Σάββατο το μεσημέρι, λέω να έρθω να τα πω με τον πατέρα σου και αν τα βρούμε, την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε τους αραβώνες. Αν το θέλεις, τότε έλα. Θα περιμένω με μεγάλη βοήθεια. Το υπόσχομαι, Μαρία. Εγώ το λόγο μου τον κρατάω. Μακάρι, Θεέ μου, να φτιάξουμε το δικό. Κανονίστηκε. Φεύγω τώρα. Δεν μένεις δικό κόμμα. Έχω κι εγώ αρκετή δουλειά σήμερα. Αύριο το πρωί θα πρέπει να παραδώσω 3 κρεβάτια στον Αρών, τον Τζαγκάρι. Και δεν τα έχω τελειώσει ακόμα. Θα τα πούμε το Σάββατο το μεσημέρι. Στο καλό, Ιωσή. Καλή δουλειά να έχεις. Να προσέχεις. Χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μαζί σου. Ευλογημένη εσύ από όλες τις γυναίκες. Ποιος είσαι εσύ. Τι είσαι. Λάμπης ολόκληρη. Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Άγγελος. Τι ζητάει ένας άγγελος. Μη φοβάσαι, Μαρία. Ήρθε για καλό. Από όλες τις γυναίκες, εσύ έχεις τη θέα του Θεού. Θα συλλάβεις τη φιλιά σου και θα γεννήσεις τον Υιό του. Το σωτήριο σου τον τρόπο. Θα του δώσεις αυτόν το όνομα Ιησού. Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού δεν έχω γνωρίσει άνδρας τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο θα τη λήξει εσένα και θα σε γεμίσει με τη χάρη. Είναι αυτό δυνατό. Και βέβαια είναι. Σου λέω δε ότι μαζί με σένα θα γεννήσει γιο και συγγενή σου, Ελισάβετ, με τη χάρη του. Μα αυτή είναι μεγάλη στα χρόνια. Και λένε οι μαμές ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και αυτή με τη δύναμη του Θεού θα γεννήσει. Θα κάνει γιο και το όνομα αυτού θα είναι Ιωάννη. Και αυτός με το πλήρωμα του χρόνου θα βαφτίσει το δικό σου γιο. Λιδούρη του Θεού, ας γίνει το θέλημά. Η αποστολή μου τελείωσε. Χαίρε, Μαρία.